άνοιξε η αυλαία για το 25ο Συμπόσιο της ΣΥΜΗ στο Ρέθυμνο με κεντρικό θέμα «Ποιος κόσμος το 2030», ξεπερνώντας το σύνδρομο του Ίκαρου. Η ίδρυσή του αποτελεί μια πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για την ανταλλαγή απόψεων και την παραγωγή καινοτόμων ιδεών από πολιτικούς, διανοητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη διεθνών οργανισμών, ακτιβιστές και συγγραφείς από διάφορα μέρη του κόσμου. Μετά από 25 χρόνια, πολλά έχουν γίνει και θετικά, αλλά βρισκόμαστε και μπροστά και ίσως στις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε ποτέ η ανθρωπότητα. Ο αρχαιοελληνικός μύθος του Ικάρου, ο οποίος ξεπερνώντας τις δυνάμεις του έκαψε τα φτερά του προσπαθώντας να πλησιάσει τον ήλιο, αποτελεί την πηγή έμπνευσης για το φετινό συμπόσιο, στο οποίο αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων οι στόχοι του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε αλλαγές με φόντο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Άρα το μεγάλο δίλημα που έχουμε σήμερα και που θα συζητήσουμε στο συμπόσιο αυτό είναι, μπορούμε να αντιθασεύσουμε την αλαζονία της εξουσίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο δημοκρατικές κοινωνίες, μπορούμε όλες αυτές τις δυνατότητες να τις αξιοποιήσουμε για πιο δίκαιες κοινωνίες, μπορούμε την τεχνολογία της γνώσης, το τεράστιο πλούτο που έχει η ανθρωπότητα να αξιοποιεί δημοκρατικά, συλλογικά, ανθρώπινα, ή θα πάμε σε συγκρούσεις, σε βία, σε πολλώσεις και σε αυταρχισμούς. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου, οι Δήμαρχοι Σμύρνης και Μποντρούμ, ο Ζουλφούλη Βανελή και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το συμπόσιο θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Την τελετή έναρξης παρουσίασε και συντόνισε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ζούμε δύσκολους καιρούς, έχουμε διαρκώς ανανεούμενες προκλήσεις, θέματα που δεν τα είχαμε καν υποψιαστεί σαν ζητήματα. Είναι δυστυχώς μπροστά μας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, να προετοιμαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην περιφέρεια Κρήτης ήδη έχουμε σχεδιασμό μακροπρόθεσμο για το 2030 σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειακών, των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε για ακόμα μία φορά υποστηρικτής του διαλόγου μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Έχουμε πάντα υπέρ του διαλόγου, να μην τον φοβηθούμε, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, αλλά έχουμε κάθε λόγο να συζητούμε με τους γείτονές μας. Αν δεν συζητάμε με τους γείτονες, με ποιους θα συζητάμε.